καθώς η σύζυγός του τον μαχαίρωσε. Πάμε κατευθείαν στην Κέρκυρα, στον συνάδελφο δημοσιογράφο του Κορφού TV News, Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται τώρα, φαντάζομαι είναι συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία εκεί. Κοιτάξτε, σήμερα στις 12 οδηγήθηκε στον εισαγγελέα η 49χρονη, που ομολόγησε βεβαίως την δολοφονία που μαχαίρωσε τον 67χρονο. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, είναι συγκλονισμένη η κοινωνία της Κέρκυρας. Είναι μια κλειστή κοινωνία. Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι ότι το χαμόγελο του παιδιού είχε ενημερώσει για το δράμα της οικογένειας εδώ και 2,5 χρόνια. Και 2 φορές μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, η ιστορία αυτή θα έπρεπε να την είχαν δει οι αρχές από τότε που αλληλομηνήθηκαν η 49χρονη με τον 68χρονο. Μάλιστα, το 2022, όταν ο άντρας έκανε μήνυση στη σύζυγο για ενδοοικογενειακή βία, όπως και το 2024 και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και δεν είναι μόνο οι αλληλομηνήσεις, Διονύση, μεταξύ τους. Ήταν ακόμη και περιστατικά παραμέλησης του ανήλικου παιδιού τους, έτσι, όπου κατήγγειλε το χαμόγελο του παιδιού, λόγω του ότι η μητέρα ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ πάρα πολύ συχνά. Ακριβώς. Και μίλησε επίσης η αναφορά, έκανε λόγο και για ψυχολογική κακοποίηση που αφορούσε στο παιδί. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Φαίνεται ότι υπήρχε και ψυχολογική κακοποίηση, διότι το χαμόγελο του παιδιού παρεμβαίνει, εμείς μιλήσαμε με τον κύριο Γιαννόπουλο, παρεμβαίνει σε τέτοια θέματα. Τον όμως έχουμε και στη συνέχεια μαζί μας, Διονύση, τον κύριο Γιαννόπουλο, θα μας διευκρινίσει κανείς, πράγματα. Μα κανείς δεν τον άκουσε. Θα έπρεπε οι κοινωνικές υπηρεσίες να είχαν φροντίσει. Βέβαια, για να το μάθουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, θα έπρεπε προηγουμένως οι αστυνομικές αρχές να ενημερώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες να παρέμβουν. Αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά η οποία δεν τηρείται πάρα πολλές φορές, Διονύση. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς, όπου γίνεται μια καταγγελία και μένει στον αέρα επί της ουσίας. Ακριβώς. Διότι όταν έχουμε 3 μηνύσεις, σημαίνει ότι το καμπανάκι του κινδύνου έχει χτυπήσει. Δηλαδή την πρώτη δεν το άκουσαν. Τη δεύτερη δεν το άκουσαν. Την τρίτη ήταν κοινό μυστικό ότι γινόντουσαν φασαρίες στη γειτονιά. Οι γείτονες το γνώριζαν. Γνώριζαν ο κόσμος γύρω, γιατί είμαστε μια κλειστή κοινωνία, όπως είπα προηγουμένως, και γνώριζαν ότι γίνονται συνεχώς επεισόδια σε αυτήν την οικογένεια. Όποτε όταν έπινε υπερβολική έτσι, δόση ποτού, έκανε φασαρία. Αυτή ήταν η αλήθεια. Το 11χρονο κορίτσι σε τι κατάσταση βρίσκεται, Διονύση, ξέρετε εσείς εκεί? Το παρακολουθείτε από ψυχολόγους. Βέβαια δεν υπάρχουν σαφείς έτσι, πληροφορίες που είχαμε. Εγώ την πρώτη πληροφόρηση είχα από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, η οποία είπε ότι θα δοθεί σε μια οικογένεια. Mm-hmm. Σήμερα ακούω ότι θα το πάρουν οι γονείς της 49χρονης, θα πάει στη Ρωσία. Όμως είναι ηλικιωμένοι δηλαδή οι γονείς, οι παππούδες. Από την πλευρά του άτυχου 68χρονου δεν υπάρχει συγγενής. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο ζει στην Κέρκυρα. Είναι ένα θέμα πραγματικά τώρα. Τι θα γίνει με την 11χρονη, καθώς έχει μείνει με την μητέρα της, η οποία προφανώς και θα φυλακιστεί γιατί σκότωσε τον σύζυγό της, και ούτως ή άλλως το παιδί πρέπει να βρεθεί μια οικογένεια που θα το περιθάλψει, αλλά και να χρειαστεί να φύγει στη Ρωσία, και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ενδεδειγμένο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση. Το τραγικό της υπόθεσης, ναι, αγαπητή συνάδελφε, είναι το παιδί. Μα αυτό που βίωσε αυτή την κατάσταση. Μα επί της ουσίας ήταν αυτό της μάρτυρας στο θάνατο, στη δολοφονία του πατέρα του. Λοιπόν, Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα σας. Είναι σημαντικό να πούμε, δεν ξέρω αν με ρωτήσετε πρώτα κάτι, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι στο επιχειρησιακό κέντρο στο Χαμόγελο, στο 15.